και λες εντάξει, ας δώσω μία άφεση αμαρτιών, δεν διορθώνεται η κατάσταση. Δηλαδή ο άνθρωπος αντί να διορθωθεί, εξακολουθεί να είναι ίδιος και λες δεν γίνεται. Δηλαδή η ψυχή δική μου είναι πέρα, ας πούμε, από πέντε λέξεις που μπορεί να πάρεις από εδώ να τις βάλεις. Τώρα σε μια σχέση υπάρχουν πάντα δύο πλευρές. Εμείς ακούμε τη δική σου πλευρά. Αλλά Εύη, όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο και συνεργάζεσαι αρκετά έχω χρόνια. Έχω συνεργαστεί. Γιατί με πάρα βάλετε πολλούς δίσκους μαζί. Κοίταξε κάτι. Έχω συνεργαστεί. Όχι, μιλάω για τον Γιώργο τον Θεοφάνο. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια συνεργαστήκατε. Πόσα χρόνια συνεργαστήκατε? Πάρα πολλά χρόνια. Και κάνω και μεγάλες επιτυχίες, πολλές μαζί. Αλλά τεράστιες επιτυχίες. Έχω συνεργαστεί, αλλά σε πληροφορώ ότι υπέφερα. Υπήρχε μέσα πάντα αυτή. Πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα, δηλαδή το να θέλει να, με κάθε τρόπο να είναι πάνω από οποιαδήποτε φράση. Το άφηνες όμως. Από οποιαδήποτε λέξη. Το άφηνα γιατί είμαι γενικός ένας άνθρωπος που ανέχομαι καταστάσεις και υπομονητική πάρα πολύ. Δεν είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει να τσακώνω, ναι, που μου αρέσει όπως να το, όπως το λες, αυτό που ακούγεται και αυτό που βγαίνει, Εύη μου, είναι ότι υπερήχε επαγγελματική σχέση και υποβόσκε μια κατάσταση που ήταν έτοιμη να εκραγεί. Σχέση, και στους δύο υποθέτω. Σαν επαγγελματίας, γιατί αυτή είναι αφίδρομη η σχέση. Όταν το νιώθει ο ένας, το νιώθει και ο άλλος. Άξιο να σου πω, επειδή σαν επαγγελματίας είμαι πάρα πολύ σκληρή. Δεν θέλω ποτέ να χαλάσω την επαγγελματική μου σχέση μέσα από κάποια λόγια και κάποια πράγματα. Όταν όμως φτάσεις σε αυτό το σημείο να σε πειράζει πλέον στην προσωπική σου ζωή κάποιος άνθρωπος και να σου λέει τόσο σκληρά λόγια τη στιγμή που τον έχεις ευεργετήσει, μετά τρελαίνεσαι. Ναι, αλλά μου να σου πω κάτι. Εγώ... Γενικά, νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος, αν έχει μία φιλική σχέση, δεν μπορείς να μιλάς στον άλλον έτσι για ένα πρόβλημα υγείας. Θα πρέπει να είχατε πάρα πολύ... Είχαμε πάρα πολύ φιλική σχέση. Ναι, όταν έχεις πάρα πολύ φιλική σχέση και ο άλλος λες ότι προσπαθούσε πάντα να επιβληθεί... Πάντα. Εννοείς επαγγελματικά δεν να επιβληθεί. Να το... Να... Όχι μόνο και επαγγελματικά. Σαν εικόνα, σαν... Και σαν εικόνα πάντα, μα το κάνει πάντα αυτό. Αφού εσύ βλέπεις όμως με τα χρόνια ότι δεν αλλάζει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν τον προσπερνάς να τον αφήσεις πίσω και συνεχίζεις, ας πούμε, και ασχολείσαι μαζί του. Δηλαδή, γιατί του δίνεις μεγαλύτερη το κάνω, αξία. Αυτό δεν το κάνω σε αυτόν. Αυτό το κάνω γενικώς σε όλους τους ανθρώπους που διακόπτω. Ποτέ δεν τζακώνομαι με κάποιον. Ναι, μήπως μας έχει αυτό στη ζωή όμως, μου, μου δεν το κάνω. Δηλαδή μετά από αυτό. Τόσα πράγματα που θεωρώ, έχουν υποθεί. Θεωρώ ποτέ και τους εχθρούς μου τους κάνω φίλους. Είμαι άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ στην αγάπη. Έτσι όμως πηγώνεσαι εσύ. Μα γι' αυτό το δεν έφτασα. Όμως κρίμα. Δεν είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Επειδή Εύη μου είσαι γενικά ένας άνθρωπος που. Πιστεύω ότι δεν μαλώνεις, δεν κοντράρεσαι, δεν παίρνεις τον άλλον κακοπροαίρετα. Ποτέ δηλαδή έχει κάτι άσχημο να πει και αυτά είναι... Αλλά φτάνω είναι πια το βλέπεις επειδή θετικά, την... επειδή σε ξέρω αρκετά χρόνια και πάντα το βλέπεις θετικά. Δηλαδή προσπαθείς να δεις θετική πλευρά, οτιδήποτε και να γίνει. Ναι, και ξέρεις τι, δεν συγχωρώ την αχαριστία και δεν συγχωρώ, ξέρεις τι, το να μη σέβεται ο ένας τον άλλον. Άτσι αυτό. Και εδώ δεν και έχω να... πάρει καθόλου σεβασμό. Αλλά τώρα πια αυτό ήταν κάτι που μπορούσα να το, είτε να το πω νωρίτερα, είτε να μην το πω καθόλου. Η λέξη αλλά φτάσαμε. Απλά εγώ δεν επειδή την Εύη τη γνωρίζω, γνωριζόμαστε 15-20 χρόνια, ένας άνθρωπος που πραγματικά επενδύει στη φιλία και σέβεται τη φιλία. Ναι. Με εκπλήσει το γεγονός ότι το ακούω, γιατί ένας άνθρωπος που μαζεύει δεν εκδηλώνεται εύκολα. Για να φτάσω στο σημείο να το πω, τώρα τελευταία με πειράξαν και άλλα πολλά πράγματα που έχει κάνει και με έχουν εκθέσει στην εταιρεία μου, σε ανθρώπους που με ξέρανε χρόνια. Σε έχουν εκθέσει επαγγελματικά από ό,τι επαγγελματικά, κατάλαβα. Πάρα και πολύ. Για αυτό το λόγο δηλαδή δεν αυτή... δέχομαι να με βγάζει ψεύτρα, γιατί εγώ ψέματα δεν λέω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή ένα πράγμα που απεχθάνομαι είναι το ψέμα. Σε όλο τον κόσμο όμως μένει ότι έχετε κάνει τρομερές επιτυχίες και το στέλνουν και σαν μηνύματα. Ναι, και... θέλεις όμως να σου πω κάτι. Δεν... Α, μπράβο. Και έρχομαι εδώ. Όταν βγαίνει μια εφημερίδα και λέει τα τραγούδια μου, Γιώργος Θεοφάνος και το 50% είναι δικό μου και δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να πει μου επιτρέπεις να βγάλω αυτά τα τραγούδια σε μια εφημερίδα. Πώς γυρνάς και βγάζεις τα τραγούδια μου, ποιος είσαι αδερφέ μου, ποιος είσαι. Και πάω στην εταιρεία και μου λένε δεν σε πήρε τηλέφωνο. Όχι, εμείς ξέρεις τι να κάνουμε, τι, τον φοβούνται όλοι, για κάτσε. Όλα αυτά λοιπόν δεν βρίσκω πουθενά το δίκαιο μου, ούτε στην εταιρεία, ωραία, ούτε σε αυτόν, ούτε πουθενά. Με... Μου μαζεύουν αυτά. Για κάποια ώρα τρελαίνω. Να τα βρείτε νομικά για να. Δεν θέλω δηλαδή. Να τα βρω νομικά, τι είμαι, μωρέ, να τρέχω στα δικαστήρια, να κάνω. Με συγχωρείς, τι είμαι, να μου στέλνω στο Λαζόπουλο, να τα διαβάζω στην εξοχή, όπως στο Λαζόπουλο να φτάσω. Να διαβάζω τα εξοχή. Δεν εννοεί αυτό. Όσον αφορά τα δικαιώματα και αυτά, δεν εννοείται. Δεν μπορώ, θα θεωρώ να σου πω κάτι.
Τα θεωρώ, αυτά δεν τα αντέχω εγώ. Αυτά στις, τα δικαστήρια και τα αυτά τα θεωρώ τελείως γελία και τελείως η ζωή, παιδιά. Επειδή είχατε και στο παρελθόν έτσι και μετά τα ξαναβρήκατε που είδαμε τα πλάνα, ελπίζω σύντομα να πάρουμε καλά και να τα ξαναβρείτε. Τώρα, για το Θεό, όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχουν τόσο πράγματα τα δικαστήρια και με τα αυτά. Αχ, μου πάμε σε έναν άλλον τώρα, στιχουργό, συνθέτη, που... ποιητή.